την εκτίμηση πως η ένταξη των χρηστήριων ελασμάτων της αρχαίας Δωδώνης στον κατάλογο μνήμη του κόσμου της UNESCO ανοίγει το δρόμο για την περαιτέρω ανάδειξη και προβολή του αρχαιολογικού χώρου της Δωδώνης, εκφράζει η Δημοτική Αρχή του Δήμου Δωδώνης. Σε συνέντευξη τύπου που παραχώρησε ο Δήμαρχος Δωδώνης Χρήστος Δακαλέτσης, λίγα μόλις 24 ώρα μετά την επίσημη ανακοίνωση από το Υπουργείο Πολιτισμού, την περασμένη Παρασκευή, αναφέρθηκε επιγραμματικά στις προσπάθειες και την προετοιμασία ετών που έγινε κυρίως από την Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που συνέταξε το φάκελο για να υποβληθεί ακολούθως σε συνεργασία με την Ελληνική Εθνική Επιτροπή για την UNESCO. Ο κ. Δακαλέτσης τόνισε πως η καλύτερη μελέτη και συντήρηση της ενότητας των αρχαίων αυτών αντικειμένων θα δώσει τη δυνατότητα της μελλοντικής τους έκθεσης στον ιερό τόπο για τον οποίο προορίζονταν. Επανέφερε έτσι το αίτημα του Δήμου Δωδώνης και της τοπικής κοινωνίας για την ίδρυση ενός αρχαιολογικού μουσείου στον αρχαιολογικό χώρο της Δωδώνης. Εφόσον ο λόγος γίνεται για τα ελάσματα της Δωδώνης, πρόκειται ακριβώς για ένα καθεστώς που θα επιτρέψει την προστασία τους, τη διατήρησή τους ως ενότητας που θα είναι πολύ σημαντική για την περαιτέρω μελέτη τους και τη δυνατότητα πρόσβασης σε αυτή την ιστορική κληρονομιά για το μη ελληνόγλωσσο κοινό. Τα ελάσματα της Δωδώνης μοιάζουν είναι ακριβώς το υλικό ίχνος του παρελθόντος για το οποίο ο θεσμός της μνήμης του κόσμου σχεδιάστηκε από την UNESCO. Τέλος, το Μάρτιο του 2022, σε ένα ακόμα υπόμνημά μας προς την πρώην Υπουργό Πολιτισμού, κυρία Μενδώνη, με τα αιτήματα του Δήμου μας για σειρά έργων πολιτισμού, τονίζαμε πως η ένταξη των ελασμάτων της Δωδώνης στην παγκόσμια, στο πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου της UNESCO θα προσφέρει καθοριστική παγκόσμια προβολή για τη Δωδώνη. Τα παραπάνω καταδεικνύουν πως για το Δήμο Δωδώνης το ζήτημα αυτό δεν ήταν ποτέ θέμα που αφέθηκε στην τύχη του. Το παρακολουθήσαμε από την αρχή μέχρι το ευτυχές τέλος. Η επιτυχία και τα περισσότερα βέβαια συγχαρητήρια ανήκουν ασφαλώς στην Εφορία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων που συνέταξε τον απαραίτητο φάκελο υπό την επιμέλεια του Υπουργείου Πολιτισμού και Αθλητισμού. Αυτό που σε δεύτερο επίπεδο τονίσαμε μετά από αυτή την επιτυχία είναι πως μπορεί να ανοίξει ο δρόμος για την μεγάλη διεκδίκηση του Δήμου μας που είναι και αυτή διαχρονική και δεν είναι άλλη από την ίδρυση ενός αρχαιολογικού μουσείου στον χώρο της αρχαίας Δωδώνης. Είναι παράδοξο ένας τέτοιος αρχαιολογικός χώρος με αυτή την εμβέλεια να μην έχει χώρο να εκθέσει τους θησαυρούς του. Η ένταξη των μολύβδων ελασμάτων της Δωδώνης στο πρόγραμμα Μνήμη του Κόσμου της UNESCO ήταν ένας από τους μεγαλύτερους στόχους μας για την περαιτέρω ανάδειξη της Δωδώνης. Η καλύτερη μελέτη και συντήρηση αυτής της πολυπληθούς ενότητας σπάνιων αρχαιολογικών ευρημάτων θα δώσει τη δυνατότητα της μελλοντικής έκθεσής τους, γιατί όχι και στον ιερό τόπο για τον οποίο προοριζόταν. Έτσι, ισχυροποιείται, θεωρούμε, ακόμα περισσότερο το διαχρονικό αίτημα, όπως προείπα, της Δημοτικής Αρχής για την ίδρυση ενός αρχαιολογικού μουσείου στην περιοχή του αρχαιολογικού χώρου, προκειμένου εντός του να φιλοξενηθούν όχι μόνο τα ελάσματα αυτά, αλλά και άλλοι αρχαιολογικοί θησαυροί, οι οποίοι βρίσκονται είτε στο Αρχαιολογικό Μουσείο Αθηνών, είτε ακόμη και ξενιτεμένοι στο εξωτερικό.